Στις 13 Ιανουαρίου του 1859, ο Κωστής Παλαμάς πρωτοαντίκρισε το φως του ήλιου στην Πάτρα. Στα 7 του χρόνια και μέσα σε 40 ημέρες θα χάσει και τους δύο γονείς του. Θα μετοικήσει στο Μεσολόγγι και θα μεγαλώσει με την οικογένεια του θείου του Δημήτρη, μεγαλύτερου αδερφού του πατέρα του, εκεί σε ένα σπίτι λογίων, με αυστηρές αρχές, κανόνες και απαγορεύσεις, ο μικρός Κωστής θα γράψει το πρώτο του ποίημα στα 9 του χρόνια και συχνά θα βρίσκει καταφύγιο στα βιβλία. Τον πνίγει θαρρής η ασάλευτη λιμνοθάλασσα τριγύρω και οι βαριές μνήμες από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου μόλις 40 χρόνια πριν, μνήμες που ακόμα δεν είχαν προλάβει να γίνουν ιστορία. Τον Θεόν, Θεόν βομή, κάστρα, κάστρα των πατρίδων, της αγάπης περιβόλια, ξύπνατα τα θάνατα, κοσμοπλάστρα μουσική, κοσμοπλάστρα μουσική. Η οικογένεια των Παλαμάδων φέρει βαριά κληρονομιά και ιστορία. Ερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη, οι πρόγονοι του ποιητή εγκαθίστανται στο Μεσολόγγι, όλοι τους λόγοι και αγωνιστές της ελευθερίας. Ο προπάπος Παναγιώτης Παλαμάς θα πολεμήσει κατά των Οθωμανών στα Ορλοφικά το 1770. Ο παππούς Ιωάννης είχε διδάξει στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Άλλοι δύο Παλαμάδες, ο Αναστάσιος και ο Ανδρέας, σκοτώθηκαν στην έξοδο του Μεσολογγίου. Και το 1866 ένας άλλος Παλαμάς θα σκοτωθεί στην Κρητική Επανάσταση. Μητέρα μας πολύπαθη, ο αθάνατη, δεν είναι μόνο σου στολίδι Παρθενώνες. Συντριγού σου τα σπαθιά, στα κάμανε φυλαχτά και στεφάνια σου οι αιώνες. Το 1875 ο Κωστής Παλαμάς είναι 16 χρονών και αφού τελειώνει το γυμνάσιο Μεσολογγίου εγγράφεται στη νομική σχολή των Αθηνών. Σύντομα όμως θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη φιλολογία και την ποίηση. Το 1886 είναι 27 χρονών και θα δημοσιεύσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα τραγούδια της πατρίδος μου». Έκτοτε θα εκδώσει 40 ποιητικές συλλογές και θα υπηρετήσει για μισό αιώνα την τέχνη της γραφής σχεδόν σε όλες τις εκδοχές. Την ποίηση, την πεζογραφία, το θέατρο, τη δημοσιογραφία, την αρθρογραφία, τη μελέτη, τη δοκιμιογραφία, την κριτική. Θα ταχθεί από την αρχή και ξεκάθαρα με το μέρος των δημοτικιστών, θα γίνει πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και θα προταθεί 14 φορές για Νόμπελ. Ο δωδεκάλογος του Γύφτου, η φλογέρα του Βασιλιά, η καημή της Λιμνοθάλασσας, η αμβική ανάπεστη, η ασάλευτη ζωή είναι μόνο μερικά από τα πιο γνωστά ποίηματά του. Περιβόλια ανοίχτε στην αγάπη και βροντίστε κάστρα να η πατρίδα. Ο Κωστής Παλαμάς έγινε ο συνεχιστής του Σολομού και του Κάλβου. Μπόλιασε την ποίηση των αρχών του 20ου αιώνα με τα νέα ευρωπαϊκά ρεύματα της εποχής, έγινε δάσκαλος για τους νεότερους και σφράγισε με το έργο την επιρροή και την προσωπικότητά του, την ελληνική ποίηση, φέρνοντας όλη τη λογοτεχνική μας παράδοση στα κύτταρά του. Για νιώτικα, σμυρνιώτικα, πολιτικά, μαύρο σιρτά τραγούδια ανατολικά. Κωστής Παλαμάς πέθανε τον Φεβρουάριο του 1943 στην καρδιά της γερμανικής κατοχής. Ήταν 84 ετών. Η κηδεία του μετατράπηκε σε παλαϊκή εκδήλωση αντίστασης εναντίον του κατακτητή, καθώς χιλιάδες Αθηναίοι και σχεδόν ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας πορεύτηκαν στους δρόμους τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Ήταν η πρώτη και μόνη φορά στη διάρκεια της κατοχής που ακούστηκε δημόσια ο ύμνος προς την ελευθερία. Το γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι. Στοιχείο είναι και με πρόσκαλει
με προσμένει. Το σπίτι που γεννήθηκα, οι δυο στην ίδια στράτα. Στα μάτια όλο υψώνεται και μόλα του τα νιάτα. Το σπίτι που γεννήθηκα, οι δυο στην ίδια στράτα. Το σχήμα και το χρώμα. Κι ανώδευτο και αχάλαστο και με προσμένει ακόμα. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το παντούνι ξένει. Στοιχειό αναπάτητο με ζει και με προσμένει. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το παντούνι ξένει. Στοιχειό είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει.